Κότς, καλησπέρα. 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 Ο Νίκος Παπαδόπουλος, καλησπέρα. Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Λοιπόν, ο ένας είναι το Αλεξάνδρου, ο άλλος είναι το Αβελ. Κότς, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε λίγοι Παπαδόπουλοι στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ λίγοι. Έχουμε, ναι, έχουμε ποικιλία εδώ. Είναι σαν αυτή την περίπτωση, κότς, που φωνάζεις πρόεδρε και γυρίζουν όλοι. Έτσι είσαστε κι εσείς οι Παπαδόπουλοι. Παντού υπάρχει ένας Παπαδόπουλος. Κότς, αρχικά σε βρίσκουμε κάτω ή τώρα εκμεταλλεύεσαι λίγο και εσύ τις μέρες του Πάσχα για ξεκούραση? Όχι, είμαι στα Χανιά. Είμαι στα Χανιά γιατί έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα δεν μπορούμε να έχουμε πολλές μέρες ρεπό. Γιατί παίζουμε μετά το Πάσχα αμέσως. Οπότε είμαι εδώ και είναι ωραία εδώ. Είναι και το Πάσχα και γενικά είναι ωραία στα Χανιά. Και καλώς, ναι, πολύ καλύτερος ο καιρός κάτω στο Ηράκλειο από ό,τι είναι εδώ. Αφού μας κάνατε την Πάσχα, να ξεκινήσουμε λίγο τη Super League 2. Γιατί τα λέμε και πρώτη φορά τη φετινή σεζόν. Πολύ ιδιαίτερο πρωτάθλημα με το φετινό φορμάτ που έγινε και νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς, γιατί το έχουμε ζητήσει και με άλλους ανθρώπους από την Β' Εθνική, ότι δεν αποδείχθηκε πολύ πετυχημένο. Κοιτάξτε, πάντα όταν λέω την άποψή μου πρέπει να πω αυτό που νιώθω. Το φετινό πρωτάθλημα δεν είναι ότι καλύτερο όσον αφορά και την ποιότητά του, αλλά και η δομή του έτσι που έγινε. Εγώ πιστεύω ότι σε 1-2 χρόνια όλες αυτές οι ομάδες που χωρίς να έχω τίποτα με καμία ομάδα από αυτές που ανεβήκαν από τη ΓΑΜΑ Εθνική που... Σε 1-2 χρόνια που θα πρέπει να πληρώνουν ΙΚΑ, θα πρέπει να πληρώνουν ΦΠΑ, που για κάποιους λόγους γίνανε τόσες πολλές οι ομάδες, πιθανόν θα καταστραφούν πολλές ομάδες με ιστορία, γιατί δεν υπάρχουν καθόλου έσοδα. Επί ευκαιρία δηλαδή θέλω να πω ότι ο Υπουργός, η ΛΥΚΑ, η ΕΠΟ πρέπει να δουν με πιο σοβαρή ματιά την δεύτερη συντάξη επαγγελματική κατηγορία, γιατί από αυτή την κατηγορία ζουν πολλές οικογένειες και υπάρχουν πολλοί πρόεδροι που βάλουν τα χρήματά τους, αλλά μέχρι πότε θα γίνει αυτό? Τη στιγμή που δεν υπάρχουν έσοδα. Ενώ πέρσι υπήρχε μια καλύτερη δομή, ένα καλύτερο πρωτάθλημα, πολύ ενδιαφέρον, θα μπορούσε λίγο να εξελιχθεί αυτή η κατηγορία σε σχέση με την περσινή περίοδο. Ίσως το πιο ανταγωνιστικό, θα πω κότσι, νόμως σε διακόπτω, τις τελευταίες δεκαετίες Super League 2. Σε τραβούσε δηλαδή να το δεις. Ναι, και δεν μπόρεσα να καταλάβω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Βεβαίως, πιθανόν για να εξυπηρετηθούν κάποια συμφέροντα, μπορεί και πολιτικά, αλλά εμείς το βλέπουμε σαν άθλημα, σαν το ποδόσφαιρο που αγαπάμε και το τι είναι το καλύτερο. Ναι. Όταν λοιπόν έχεις ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα την περσινή περίοδο, προσπαθεί να το εξελίξεις και να το κάνεις καλύτερο, έχοντας αρκετά έσοδα οι ομάδες από τα τηλεοπτικά και από το στοίχημα. Οπότε φέτος δεν υπάρχει τίποτα από αυτό και περισσότερες ομάδες. Και πόσο μάλλον, πόσο άδικο είναι να ανεβαίνει μια ομάδα, δηλαδή να κάνει μια ομάδα 30 τόσα παιχνίδια και να μην βγαίνει, αν βγει πρώτη, όπως είναι η Βέρεια και η Λιβαδιά τώρα, να αναγκαστούν να παίξουν μπαράζ μεταξύ τους. Ποιος θα βγει? Και μετά να παίξουν. Δηλαδή είναι τόσο άδικο που δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι το σκέφτηκαν και το έκαναν αυτό. Εφόσον μας μιλάτε για τις παθογένειες, αν μπορώ να χαρακτηρίσω έτσι, τη Super League 2, θα ήθελα λιγάκι και τη γνώμη σας για μια πρόταση που ακούστηκε από τον κύριο Δημητρίου για 4 Έλληνες στην ενδεκάδα τη Super League και 7 στη Super League 2 Έλληνες. Εσάς πώς σας βρίσκει, coach, αυτή η πρόταση? Πάντα με βρίσκει σύμφωνο όσον αφορά ό,τι αφορά τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, γιατί υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές που και τα τελευταία χρόνια βγαίνουν από τις ακαδημίες των ΠΑΕ αλλά και από ιδιωτικές ακαδημίες και πρέπει να στηρίξουμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Άλλωστε θα δείτε σε πολλές ομάδες, εγώ προσωπικά όταν είμαι στις ομάδες που είμαι, υπάρχει αυτός ο αριθμός που ήδη έχει προταθεί στην ενδεκάδα αλλά και στο ρόστερ γενικότερα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω με μεγάλη σιγουριά ότι θα υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα σε πολλές ομάδες, κυρίως αυτές που ανεβήκαν πιστεύω από τη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί αυτές οι ομάδες, να ξέρετε ότι δεν πληρώνουν ΦΠΑ και ΙΚΑ όπως σας είπα. Χωρίς έσοδα λοιπόν, στα επόμενα 2 χρόνια
θα εξαφανιστούν ομάδες με ιστορία. Αυτό να το θυμάστε που σας λέω, γιατί είναι πολύ λίγα τα έσοδα που υπάρχουν. Και ποιος είναι όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτήν την κατηγορία. Με βάση την εμπειρία σας, γιατί μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που αλλάζει το φορμάτ κάθε δύο χρόνια. Ναι. Τρία το πολύ, δεν νομίζω να υπάρχει ανάλογο πρωτάθλημα στον κόσμο ολόκληρο. Ποιος είναι ο μαγικός αριθμός κατά την άποψή σας? 14-16, μπορούν και παραπάνω ομάδες? Να μιλάμε όμως για ομάδες με αρχή, μέση και τέλος, που να μπορούν να πληρώσουν τους ανθρώπους που δουλεύουν για αυτές, που να μπορούν να προπονηθούν οι ποδοσφαιριστές σε ανθρώπινες συνθήκες, οι προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Και να μην υπάρχουν και άλλα παρατράγουδα τα οποία τα επισημάνει πολλές φορές η πολιτεία ή οποιοδήποτε, γιατί υπάρχουν πολλά που ακούγονται, δεν ξέρουμε όμως τι γίνεται. Από τη στιγμή λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, εγώ νομίζω ότι μια κατηγορία με 14-16 ομάδες, οι οποίες υπάρχουν αυστηρά κριτήρια για τους προέδρους, για τις ομάδες να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, αλλά να υπάρχουν και κάποια σοβαρά έσοδα για να μπορούν να πληρώνονται όσοι δουλεύουν, αλλά και οι πρόεδροι να μπορούν να επενδύσουν σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να πάρουν καλούς ποδοσφαιριστές, να κάνουν καλά ρόστερ, αλλά να έχουν κάποια έσοδα. Εδώ μιλάμε ότι όλη τη σεζόν μια ομάδα, ας πούμε, που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό στη Super League 2, τα έσοδα της όλη τη χρονιά θα είναι 80.000 ευρώ. Σίγουρα. Και θέλουμε λοιπόν αυτή η ομάδα να κάνει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, να πάει να παίξει μπαράς, αν βγει, ας πούμε, δεν βγει στο μπαράς που θα παίξει με τον άλλον όμως, να παίξει με τον πρώτο τελευταίο του Super League 1. Για ποιο ποδόσφαιρο μιλάμε λοιπόν? Για ποιον ανταγωνισμό? Με 80.000 ευρώ έσοδα τηλεοπτικά τη σεζόν μια ομάδα. Που εμάς τα Χανιά... Με τις ομάδες Β είστε σύμφωνος coach? Με τις ομάδες Β είχατε στον όμιλό σας την ΑΕΚ Παναθηναϊκό εσείς. Πριν τελειώσω για το τηλεοπτικό. Ναι, συγγνώμη. Που εμάς σαν ΠΑΕ Χανιά, που ήμασταν δεύτεροι σχεδόν όλη τη χρονιά, η κρατική τηλεόραση μας έδειξε μία φορά. Μία φορά. Δεν υπάρχει αυτό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Anyway, με τις ομάδες Β είμαι σύμφωνος όταν γίνεται επίσης όρης με όλες τις ομάδες. Βεβαίως αυτό δεν μπορείς να το να το υποσχεθούν οι ομάδες, γιατί μπορεί κάποιες να κατεβάζουν από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, από μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές από πάνω, από την πρώτη ομάδα, είτε προερχόμενοι από τραυματισμό ή οτιδήποτε. Νομίζω όμως ότι μπορεί να κάνει καλό μόνο στις μεγάλες ΠΑΕ, για να έχουν έτοιμους τους ποδοσφαιριστές τους. Είναι αναλόγως την οτροπία μας, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι για αυτό το πράγμα όπως είναι σε άλλες χώρες, λόγω της νοοτροπίας μας και της σκέψης μας. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω φέτος αν έκανε καλό. Εγώ θα πω, coach, ότι γενικά για να το κλείσουμε σιγά σιγά το κομμάτι Super League 2, βέβαια είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, και να πάμε και στην Super League 1 και να κάνουμε όλο και τη γέφυρα, ότι οι ομάδες Super League 1 ασχολούνται περισσότερο με τα χρήματα που θα πάρουν αυτές και ασχολούνται λιγότερο με τον τρόπο που λειτουργεί η Super League 2. Είναι δύο πρωταθλήματα που συνδέονται, αλλά καθόλου η πρώτη κατηγορία δεν ασχολείται καθόλου με τη δεύτερη. Ούτε στο ελάχιστο. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ασχολούνται καθόλου. Και μπορεί να με κάποιες ομάδες να κατεβάζουν παίκτες για τους δικούς τους λόγους και να μην κάνουν τίποτα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο κεφάλαιο όπως είπατε. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι σωστό στη δεύτερη τάξη επαγγελματική κατηγορία να υπάρχουν τόσα προβλήματα, γιατί υπάρχουν πολλές οικογένειες, όπως είπα, που ζουν από αυτό το άθλημα, και ακούμε τώρα, είναι τραγικό να ακούμε μια ομάδα όπως είναι τα Τρίκαλα να είναι με 15 στο γήπεδο, άλλη ομάδα να μην κατεβαίνει στο γήπεδο, και ελπίζω να μην έχουμε τραγικότερα γεγονότα και με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, όπως αυτό το τραγικό που είχαμε ακούσει πριν καιρό με ένα παιδί που δεν
θέλουμε καν να σκεφτούμε ότι μπορεί να ξανασυμβεί αυτό. Α δούμε. Μακάρι να λυθούν, μακάρι να λυθούν. Την πρώτη κατηγορία, πώς τη βλέπεις, Κουτς? Ενδιαφέρον βέβαια πλέον στο σημείο που έχουμε φτάσει κυρίως για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και για τη μάχη της παραμονής. Εκεί πέρα είναι το ζουμί. Ναι. Κοιτάξτε, αν ξεκινήσω πρώτα από χαμηλά, νομίζω ότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από τον Απόλλων Σμύρνης. Mm-hmm. Και μια τεράστια προσπάθεια θα έλεγα και από τη Λαμία να φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί σχεδόν ήταν σωμένη, ήταν προδιαγραμμένο ότι ο Απόλλωνος Μήνης είχε πέσει. Προφανώς έγιναν κάποια λάθη και έχει φτάσει από την πλευρά της Λαμίας και έχει φτάσει σε αυτή τη φάση του ποτάσματος, τα play out για το ποιος θα πέσει απευθείας. Τώρα μπαίνει το άγχος και η πίεση και στη Λαμία με τη μικρή διαφορά που υπάρχει. Θα γίνει μεγάλη μάχη και θα δούμε στο τέλος τι θα συμβεί. Όσον αφορά στα play-off και ψηλά, για μένα πέρα από το πρωτάθλημα και τη δεύτερη θέση που υπήρχε έτσι διαφορά, είναι χαρά μου που βλέπω τον Άρη να είναι τόσο ψηλά, με τόσα προβλήματα που είχε από την αρχή της σεζόν, με το μείον 6 που επανήλθε με κάποια αποτελέσματα που δεν ήταν καλά, που σχεδόν τις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας μπήκε στα play-off, αλλά πάντα ο Άρης είναι μια καλή ομάδα αυτά τα τελευταία χρόνια, έχει αξιόλογους ποδοσφαιριστές, παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, χαίρεσε πραγματικά να βλέπεις παιχνίδια του Άρη. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να είναι σε αυτή τη θέση, όπως και ο Παναθηναϊκός που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Με μια ΑΕΚ να ταλαιπωριέται από παιχνίδι σε παιχνίδι, η εικόνα της να μην είναι τόσο καλή σε αρκετά παιχνίδια. Και θεωρώ ότι θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη και εκεί. Coach, γενικά είναι σε καλό επίπεδο το πρωτάθλημα. Βεβαίως πάντα πρέπει να κοιτάμε το καλύτερο. Mm-hmm. Και να δούμε και εκείνα πώς ακόμη θα είναι πιο ανταγωνιστικό και πιο ελκυστικό το προϊόν. Πριν κάνω την πάσα στην Άννα που έχει μια ερώτηση για σένα, επειδή αναφέρει τον Άρη, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση σχετικά με το κομμάτι προπονητής. Γιατί υπήρχε ένας Έλληνας που έφυγε, ο Άκης Ομάντζιος, νομίζω σε ένα γενικό πλαίσιο, το ξέρεις κιόλας, πετυχημένη παρουσία του στην ομάδα, και υπάρχει και ένας καινούριος προπονητής, τον οποίο παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την τριγκάρει νομίζω, και θέλουμε τη δική σου προπονητική άποψη για τον τρόπο που διαχειρίζεται την ομάδα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, τα πολλά συστήματα, κάποιες έτσι ας το πούμε ριζοσπαστικές αλλαγές. Ναι. Θέλουμε την άποψη. Ακούγομαι. Ναι, καθαρά. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ο Άκης Ομάντζιος, κατά την άποψη δική μου, ήταν πετυχημένος στον Άρη. Mm-hmm. Έκανε πολύ καλή δουλειά, όπως κάθε προπονητή, έτσι ήρθαν κάποια αποτελέσματα και έγινε αυτή η αλλαγή. Από εκεί και πέρα ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος και εγώ προπονητικά και νομίζω και όλοι όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο κρατούσαμε έτσι λίγο μικρό καλάθι, με την έννοια ότι ναι μεν είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου που ήταν σε πολύ μεγάλη ομάδα με πολύ καλό προπονητή, αλλά πάντα ξέρετε κρατάμε μικρό καλάθι από τη στιγμή που ένας βοηθός προπονητή γίνεται πρώτος προπονητής και αναλαμβάνει και μεγάλο βάρος, έτσι, γιατί δεν είναι το ίδιο ποτέ να είσαι βοηθός και από το να είσαι πρώτος. Δείχνει ο άνθρωπος ότι με τον χαρακτήρα του, με την κουλτούρα του, είναι κάτι που ταιριάζει και στον Άρη, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές και κάποιοι είναι και στην ίδια έτσι κουλτούρα. Νομίζω ότι το στυλ του, ο τρόπος αυτό όσο μπορώ να ξέρω, ξεσηκώνει λίγο τους ποδοσφαιριστές, τους βγάζει στοιχεία τα οποία τα είχαν μέσα τους και τα βγάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Αυτή είναι η σωστή έκφραση που μπορώ να πω. Δηλαδή το πάθος, η ένταση. Νομίζω ότι η προσωπικότητά του τα έχει και τα βγάζει και στην ομάδα. Δεν είμαι λάτρης των πολλών αλλαγών όσον αφορά σε σχηματισμού σε μια ομάδα. Νομίζω ότι
έχει δείξει το ποδόσφαιρο, το ότι όταν πας σε κάποιο συγκεκριμένο σχηματισμό και δουλεύεις πάρα πολύ σε αυτόν, πρέπει να βρίσκεις λύσεις είτε στο επιθετικό είτε στο αμυντικό κομμάτι βάσει του σχηματισμού που έχεις. Ναι. Τώρα ο προπονητής του Άρη προσπάθησε να αλλάξει σχηματισμούς, ίσως έψαχνε κάτι, αλλά νομίζω ότι και αυτός θα καταλήξει στο ότι ένας Άρης με τόσο ταλέντο που έχει, με τόσο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, δεν μπορεί να παίζει χωρίς Winger παράδειγμα. Γιατί όταν παίζει με τριάδα πίσω, αναγκαστικά βγάζει τους Winger έξω. Ναι, ναι, ναι. Το έκανε μια φορά, βέβαια δεν του βγήκε. Ναι, προφανώς ήταν μια δοκιμή. Ναι. Εντάξει, το δοκίμασε ο άνθρωπος. Αλλά από εκεί και πέρα, ο Άρης έχει πάρα πάρα πολύ ποιότητα σαν ομάδα. Ναι. Και παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Το στυλ παιχνιδιού είναι πάρα πολύ καλό. Και αυτό οφείλεται και στον Άκη τον Μάντζιο που ήταν από την αρχή, αλλά και στη συνέχεια στον προπονητή. Κύριε Παπαδόπουλε, άκουσα νωρίτερα με προσοχή το σχόλιο σας για τη θέση των ομάδων και γενικότερα για την εικόνα των ομάδων τόσο στις πρώτες όσο και στις τελευταίες θέσεις. Φέτος το ελληνικό πρωτάθλημα, από όλα όσα έχετε παρακολουθήσει και μέχρι στιγμής που πλησιάζουμε προς το τέλος, σας άφησε θετικό πρόσημο, ήταν τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως τα περιμένατε, ακόμα και για τις θέσεις των ομάδων μιλώ. Θετικό πρόσημο δεν θα έλεγα ότι μου άφησε, με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός έδειξε από την αρχή μια σταθερότητα και σχεδόν πολύ γρήγορα τελείωσε το πρωτάθλημα, ο πρωταθλητής. Θα περίμενα να υπάρχει πιο πολύ ανταγωνισμός, θα έλεγα, μέχρι και τώρα για τον πρωταθλητή. Αυτό όμως δεν έγινε. Με την έννοια ότι κάποιες ομάδες που ξεκινήσανε με αυτό το στόχο από την αρχή μείνανε γρήγορα πολύ πίσω. Και θα μιλήσω για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ, που από εξ αρχής είχαν αυτό το στόχο να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Η άποψή μου είναι ότι δίκαιο ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής. Βεβαίως δεν το περίμενα τόσο γρήγορα ότι θα γίνει. Ήταν η καλύτερη ομάδα και η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα. Ναι. Από εκεί και πέρα, σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι έχει γίνει ένα καλό πρωτάθλημα, ένα αξιόλογο πρωτάθλημα. Βεβαίως και ένα ιδιαίτερο, γιατί πάντα όταν λείπει ο κόσμος από το γήπεδο, σου φαίνεται λίγο ανούσιος ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η μεγαλύτερη ένταση, το μεγαλύτερο πάθος. Ίσως και αυτό να έχει βοηθήσει τις τελευταίες αγωνιστικές τον Άρη να παίξει με τόσο περισσότερο πάθος, όπως και τον ΠΑΟΚ και όλες τις ομάδες. Σε γενικές γραμμές όμως νομίζω ότι έγινε ένα καλό πρωτάθλημα και θέλω να ελπίζω ότι το χρόνο θα είναι πιο ανταγωνιστικό σε όλες τις θέσεις και για τον πρωταθλητή αλλά και για τις τελευταίες θέσεις και πιο δίκαιο όσον αφορά το ποιες ομάδες πέφτουν και το ποιες ομάδες ανεβαίνουν σε σχέση με τη Super League 2. Στέλιο. Κώστη, περιμένετε να δείτε αύριο στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι ένα ζευγάρι που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στους τίτλους. Ναι. Ένας ΠΑΟΚ από την Ευρώπη προερχόμενος αλλά με τέσσερις διαδοχικές ήττες. Και ένας Ολυμπιακός πιο ξεκούραστος αλλά νομίζω δεν πείθει ούτε τους οπαδούς του. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Τι περιμένετε να δείτε? Ναι, κοιτάξτε τώρα όλοι και οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττες. Νομίζω ότι οι μεγάλες ομάδες θέλουν να αντιδράσουν, γιατί είναι το image, είναι η περηφάνεια αυτή που για τους φιλάθλους, για όλο τον οργανισμό της κάθε ομάδος θα περιμένουν να αντιδράσουν. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ είναι κουρασμένος, βεβαίως ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα καλό μάτς και οι δύο ομάδες, όπως είπα, θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν για να πάρουν την νίκη η κάθε μία για τον εαυτό τους, για το πρεστίζ τους. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα καλό και ποιοτικό παιχνίδι με υψηλό επίπεδο ποιότητας, θα έλεγα, και αυτό πρέπει να προσπαθήσουν να κάνουν οι ομάδες. Πάντα πρέπει να βλέπουν το ποδόσφαιρο και να έχουν υψηλά στάνταρ απόδοσης. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Ναι. Ωραία. Κώστα, σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε καλό Πάσχα. Πάστε καλά.
Καλή ανάσταση και καλύτερες, και το καλύτερο δυνατό φίνις για εσάς στο φινάλε της σεζόν με τα Χανιά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλό. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν.